Συνεχίζει την ανωδική του πορεία στο στίβο ο πρωτέας της Αλεξανδρούπολης με ακόμη δύο επιτυχίες στους πρόσφατους αγώνες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά συμμετείχαν 5 αθλητές, εκ των 2 να ξεχωρίζουν στο ακόντιο ο Δήμος Τυρεκίδης με το χρυσό και η Δήμητρα Ντέρου με το ασημένιο. Ακόμη μία διάκριση για τον πρωτέα της Αλεξανδρούπολης στο στίβο. Οι αθλητές Δήμος Τυρεκίδης και Δήμητρα Ντέρου κατάφεραν να διακριθούν και να αποσπάσουν 2 μετάλλια, σκορπώντας ικανοποίηση και χαρά τόσο στους ίδιους, όσο και στον πρωτέα αλλά και στον προπονητή τους Χρήστο Δελιτζόγλου. Οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν στο ακόντιο με τον Δήμο Τυρεκίδη να κατακτά το χρυσό και με τη Δήμητρα Ντέρου πάλι στον ακοντισμό να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση του βάθρου με το αργυρό. Η προετοιμασία που είχε προηγηθεί ήταν πολύ καλή, ώστε όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες Παμπαίνων και Παγκορασίνων στη Θεσσαλονίκη να έδιναν τον καλύτερό τους σε αυτό, ανεβάζοντας παράλληλα τον πύχη ακόμη πιο ψηλά. Η Δήμητρα η Ντέρου έκανε την έκπληξη, όπως είχα πει, και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, βγήκε δεύτερη στον ακοντισμό με 35-46, νέο ατομικό της ρεκόρ. Και επίσης θέλω να πω ότι και της Δήμητρας τα μέτρα δεν είναι αυτά, δεν είναι σύμφωνα με τις δυνατότητές της, αλλά έχουμε κάποια προβληματάκια λίγο στην τεχνική, τα οποία θα τα βελτιώσουμε σίγουρα στο μέλλον και πιστεύω ότι θα ρίξει πολύ περισσότερα μέτρα. Μία προσφορά της Wind. 16-32 γίγα. Αιωνία η μνήμη. Βάλε το καλά στη μνήμη σου. Συνδυάζοντας το απόλυτο συμβόλαιο W με Wind Double Play, έχεις ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Wind. Οικονομία για όλους.